αρκετά χρόνια από το 12 που παραιτήθηκα από βουλευτής και από την υποψηφιότητά μου στη Νέα Δημοκρατία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξανασυναντώ ή ξανανταμώνουμε. Φαίνεται αυτή η περίοδος των 5-6 ετών έβαλε σε προβληματισμό τουλάχιστον εμένα για μετά την παραίτησή μου από την βουλευτική θέση και η πρόσκληση σημερινή έχει άλλο αντικείμενο που έχει σχέση με την αυτοδιοίκηση. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ταλαιπωρούμε εδώ και 2 μέρες από μια ίωση που αν τυχόν για 1000 λόγους υγείας έφτιαχνα ένα email και έστελνα και έλεγα ότι αναβάλλεται για σήμερα, θα γινόταν ο χαμός με βάση αυτά που τουλάχιστον βλέπω στη δημοσιότητα να βγαίνουν. Όμως εγώ σήμερα, επειδή με ξέρετε όλα τα χρόνια, δεν θα αναμασίσω τα λόγια μου, θα σας μιλήσω πολύ ανοιχτά και ανοιχτά θα σας μιλήσω. Βέβαια πρέπει να πω ότι σας ευχαριστώ όλους σας, γιατί όλοι ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Ευχαριστώ και την ημερίσα τον Πέτρο και τον Παύλο, παρότι δεν κάλεσα από τη Βέρεια, ήρθαν από μόνοι τους από την εκτίμηση στο πρόσωπό μου και τους ευχαριστώ. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι δεν θα αναμασίσω με βάση αυτά που είδα τουλάχιστον τις 2 μέρες αυτές στα τοπικά blogs και στην δημοσιότητα που βγαίνουν κάποια πράγματα. Ήρθα να σας πω ανοιχτά πολύ και να σας πω από τι ορμόμενος το κάνω. Πρώτα-πρώτα, δεν έπρεπε να είμαι απαθής, όπως δεν πρέπει να είμαστε απαθείς όλοι πολίτες ή πολιτικά πρόσωπα, βλέποντας τον τόπο μας να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ανεξάρτητα από συμπάθειες ή αντιπάθειες στα πρόσωπα τα οποία ηγούνται στην προσπάθεια αυτή και έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των κοινών του τόπου, όλοι οι υπόλοιποι, παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα, δεν μπορεί να μένουμε απαθείς και να συζητάμε απλά σε δημόσιους χώρους ή μεταξύ μας ότι το κακό το ένα ακολουθεί το άλλο και ότι δεν γίνεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Κάποιοι πρέπει να πάρουν και την πρωτοβουλία αυτή να τραβήξουν μπροστά. Σήμερα λοιπόν σας κάλεσα να σας πω ότι ήμουν αδέχτης όλο αυτό του χρόνου προτροπής από πολλούς συμπολίτες μας, όχι μόνο από τον ευρύτερο Δήμο, αλλά και κυρίως από την πόλη της Αλεξάνδρειας, για το ότι ο Δήμος μας δυστυχώς πάει από το κακό στο χειρότερο. Και ένας Δήμος που τουλάχιστον δεν του αξίζει αυτή η πορεία, ένας Δήμος ο οποίος έχει πολλές δυνατότητες, ένας Δήμος όμως ο οποίος έπεσε στα χέρια μη ικανών, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, για την ευθύνη για τις επιλογές βέβαια την έχω και εγώ και θα σας πω και γι' αυτό. Κάτω λοιπόν από το πρίσμα αυτό, κάτω από την προτροπή των πολιτών, παρότι δεν ασχολήθηκα με τα κοινά όλο αυτό το διάστημα, απεσήρθη οικειοθελώς, αναγκάζομαι σήμερα να σας πω ότι παίρνω την πρωτοβουλία να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας να αλλάξει κάτω σε τούτο τον τόπο. Το αξίζουν οι πολίτες της Αλεξάνδρειας, το αξίζουν οι πολίτες του ευρύτερου Δήμου μας. Δεν αξίζουν τη μιζέρια και την κατάντια που αυτή τη στιγμή βιώνουμε όλοι μας. Και επειδή δεν θέλω να μασίσω τα λόγια για να μην κυκλοφορούν διάφορα, σας λέω ευθέως ότι κατεβαίνω υποψήφιος δήμαρχος για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν ήρθα να πω ούτε ήξεις ούτε αφήξεις. Ήρθα να σας πω ότι μετά από προτροπή πολιτών απεφάσισα να ενεργοποιηθώ και θα τραβήξω μπροστά στις δημοτικές εκλογές. Μπορεί να μου πείτε ότι είναι πολύ νωρίς, γιατί και αυτά τα άκουσα και τα ξέρω. Ακούστε να σας πω. Δεν θα περιμένουμε την τελευταία στιγμή για να πούμε ότι έχουμε τη φιλοδοξία να κατεβούμε δήμαρχοι. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι εγώ πέρασα σε ανώτερα αξιώματα. Έχω 22 χρόνια συναπτά στην πλάτη μου, από το 1990 μέχρι το 2012, δεν έχασα ούτε εκλογή ως δήμαρχος, ούτε εκλογή ως βουλευτής, ούτε την πρωτιά ως δήμαρχος, ούτε την πρωτιά ως βουλευτής. Και έσπασα και τα ρεκόρ ψήφων 75% στη Μελίκη, ως δήμαρχος Μελίκης Νεοκάστρου τότε, και ως βουλευτής 22.000, που με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, συγκρουόμαστε με την καλή έννοια, ποιος θα τραβήξει μπροστά. Το ρεκόρ το είχε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης με 21.000 και κάτι, και μετά το έσπασα εγώ με 22.000.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν ήταν στις προθέσεις μου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στήριξα τον ίδιο δήμαρχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό το στήριξα. Δυστυχώς έπεσα έξω. Έπεσα έξω όχι στην επιλογή του προσώπου. Έπεσα έξω στις δυνατότητες του προσώπου. Περίμενα να γίνει μια συλλογική προσπάθεια, όχι μόνο από τον δήμαρχο, ξέραμε όλοι μας, όπως και εσείς όλοι ξέρετε, και το βλέπω και σε αυτά που γράφετε. Οι δυνατότητες ήταν συγκεκριμένες. Δεν θα πω ότι ήταν περιορισμένες ή ανύπαρκτες, θα πω ότι ήταν συγκεκριμένες. Όμως περίμενα, όπως περιμέναμε όλοι οι πολίτες, ότι με μια ομάδα σοβαρών ανθρώπων θα μπορέσουν να διοικήσουν τον Δήμο, να τον τραβήξουν μπροστά. Δυστυχώς δεν τον τράβηξαν μπροστά. Και οι ικανοί άνθρωποι, μία μερίδα απεσύρθη λόγω των εσωτερικών γεγονότων και μία μερίδα που στέκεται εκεί δυστυχώς δεν έχει λόγο, γιατί ο Δήμος διοικείται από μία πολύ μικρή κάστα ανθρώπων και δεν διοικείται ουσιαστικά από τον Δήμαρχο. Έτσι, για να σας τα πω καθαρά. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι σκέψεις και όλα αυτά που δημοσιεύεται κατά τα αυτά χρονικά διαστήματα, θεωρώ ότι δεν αξίζουν στην πόλη της Αλεξάνδρειας και στον ευρύτερο Δήμο. Και δεν είναι η πόλη της Αλεξάνδρειας και ο Δήμος το να γίνει μια παιδική χαρά ή ξέρω εγώ να γεμίσουν οι λακκούβες με ασφαλτόστρωση. Αυτό είναι προσφορά στον τόπο και είναι έργο. Εάν λοιπόν η φιλοδοξία μου να κατεβεί ο Δήμαρχος, κατεβαίνοντας στα σκαλοπάτια από βουλευτής, με τιμάει η πόλη της Αλεξάνδρειας, με τιμά το να πάρω το τίτλο. Θα προσπαθήσω να την τιμήσω στην πράξη με έργα. Η απόφαση μου αυτή δεν βγήκε έτσι χωρίς σκέψη. Ακριβώς θεωρώντας λοιπόν ότι δεν αξίζει η πόλη της Αλεξάνδρειας και ο ευρύτερος Δήμος μια τέτοια κατηφόρα, γιατί πρόκειται περί κατηφόρας, δεν πρόκειται περί στασιμότητας και μιζέριας, αλλά πρόκειται περί κατηφόρας. Νομίζω ότι πρέπει να τραβήξουμε μπροστά και στον αγώνα αυτό θα καλέσω από τούτο το βήμα και στην πορεία θα το διαπιστώνετε τακτικότατα, θα καλέσω σε γενική συστράτευση όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου, όλους τους ανθρώπους αυτούς που είναι αποφασισμένοι να προσφέρουν, ανεξάρτητα από κόμματα και πρόσωπα. Και γιατί το λέω? Για με τα κόμματα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν δίστασα ποτέ να συγκρουστώ ακόμα και με το κόμμα μου, προκειμένου να στηρίξω ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσα και θεωρώ ότι πραγματικά ήταν αυτοί που θα μπορούσαν να προσφέρουν στον τόπο. Για με τα πρόσωπα, επειδή πιθανότατα θα τεθούν και ερωτήσεις, εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας τα πω από την αρχή. Για μένα τα πρόσωπα δεν έχω πρόβλημα με κανένα πρόσωπο, να ξέρετε. Στη γενική, στο προσκλητήριο αυτό το γενικό, για συστράτευση όλων, ό,τι και να με ρωτήσετε, θα σας πω εκ των προτέρων ότι όλα τα πρόσωπα έχουν θέση σε αυτό το κάλεσμα. Δεν μπορεί τίποτα να μας χωρίζει από το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μας ενώσει τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για τον τόπο. Είμαστε αποφασισμένοι όλοι να τραβήξουμε μπροστά και όσοι θέλουν να συστραφούν σε αυτόν τον αγώνα. Καλώς, όσοι δεν θέλουν, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Τι να κάνουμε? Εμείς θα πορευτούμε με αυτούς οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να βάλουν το λιθαράκι για να αλλάξουμε σε τούτον τον τόπο. Οφείλουμε να το κάνουμε και οφείλουμε και στη νέα γενιά και στα παιδιά μας, αλλά και στους μεγαλύτερους μας. Δυστυχώς, αυτή είναι η γενική κατάσταση, σας την περιέγραψα έτσι πολύ σύντομα. Δεν θα τραβήξω περισσότερο την συζήτηση, γιατί θέλω να γίνει διάλογος και μέσα από το διάλογο θα βγουν όλα όσα θεωρείτε κι εσείς ότι πρέπει να βγουν. Σας λέω μόνο όμως, ότι το ξεκαθαρίζω, ότι δεν ήρθα να σας πω με μασημένα λόγια αν θα κατέβω ή δεν θα κατέβω. Κατεβαίνω δήμαρχος στην πόλη της Αλεξάνδρειας, θα ζητήσω τη στήριξη των συμπολιτών μας και θα ζητήσω τη συστράτευση όλων των ανθρώπων αυτών οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να προσφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα και πέρα από τυχόν αντιπαραθέσεις που μπορεί να υπήρχαν. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας.